Η υγεία των πολιτών της Χίου αλλά και όλης της χώρας είναι πρωταρχική προτεραιότητα της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πρόσφατη παρουσία του Υπουργού Υγείας, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, σήμερα του διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ, δείχνει το διαρκές ενδιαφέρον της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε θέματα μπορεί να προκύψουν στο Σκυλίτσιο. Ένα νοσοκομείο, όπως ξέρετε, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Διαρκώς έχει ανάγκη για νέες επενδύσεις, για νέα έργα, για νέες προσλήψεις προσωπικού, για νέα τεχνολογικές επενδύσεις. Είδαμε πριν από λίγο μαζί το κτίριο της νέας παθολογικής κλινικής, της νέας ψυχιατρικής κλινικής, ένα έργο που το συζητάμε εδώ και 10 χρόνια. Όπως πολλά από τα έργα της γενιάς μας, αυτά τελειώνουν σήμερα επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η νέα παθολογική και ψυχιατρική κλινική σύντομα θα δοθεί προς χρήση. Τα τελευταία 3 χρόνια προσλήφθησαν 124 άνθρωποι στο νοσοκομείο της Χίου. Νέες κλινικές δημιουργούνται. Νέα μηχανήματα αγοράζονται. Μια διαρκής προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες ανάγκες της δημόσιας υγείας. Να τονίσω ότι κατάφερε το νοσοκομείο με απόλυτη επιτυχία, δημιουργώντας και νέες κλίνες και νέες κλίνες ΜΕΘ, να αντιμετωπίσει την πανδημία χωρίς προβλήματα για τους πολίτες της Χίου. Κατάφερε και με τη δομή καραντίνας του μεταναστευτικού να μην επηρεαστεί από τις όποιες μεταναστευτικές ροές είχαμε την περίοδο 19-23. Είναι δεδομένο ότι πάντα θα υπάρχουν νέες προκλήσεις. Αυτό δεν θα αλλάξει. Το σημαντικό όμως είναι να είναι η κυβέρνηση πάντα παρούσα να τις αντιμετωπίσει με συγκεκριμένα έργα. Και έργα γίνονται στη Χίο, έργα γίνονται στο Σκυλίτσιο. Νιώθω μια μεγάλη εμπιστοσύνη στο νοσοκομείο της Χίου και νομίζω οι Χιώτες αντιλαμβάνονται το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που λαμβάνουν. Θερμά τον Υπουργό, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δείχνει τεράστια ευαισθησία για τα θέματα της υγείας και οποτεδήποτε η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια το έχει χρειαστεί τη βοήθειά του και τη συνδρομή του, ήταν πάντα πολύ πρόθυμος και πολύ αποτελεσματικός και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πολύ σημαντικούς και κρίσιμους τομείς. Τώρα, όσον αφορά τα κτίρια που μόλις είδαμε, είδαμε μια υπερσύγχρονη ψυχιατρική κλινική που έχει κατασκευαστεί με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές των ψυχιατρικών κλινικών. Έχει αλλάξει τελείως ο σχεδιασμός των ψυχιατρικών κλινικών σε σχέση με το παρελθόν. Διαπιστώσατε ότι οι κλίνες καταλαμβάνουν το μικρότερο χώρο σε σχέση με τους υποστηρικτικούς και απαραίτητους όμως άλλους χώρους που απαιτούνται σε μια σύγχρονη προσέγγιση ψυχιατρικής κλινικής και από πάνω ακριβώς την καινούργια παθολογική κλινική. Θεωρούμε ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί και η προμήθεια του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και άλλων μικρών τριτεύουσης σημασίας εργασιών και θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Από εκεί και μετά εμείς κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε ενισχύσει το νοσοκομείο της Χίου, όπως είπε και ο Υπουργός, και με νοσηλευτικό προσωπικό, μόνιμο και επικουρικό, αλλά και με γιατρούς. Στην τελευταία προκήρυξη πήραμε 4 γιατρούς ειδικοτήτων, απαραίτητων για το νοσοκομείο, ειδικά η ειδικότητα του ογκολόγου, που ήταν μια απέτηση του λαού της Χίου πολλών ετών και καταφέραμε και την υλοποιήσαμε. Στην προκήρυξη που θα βγει στις επόμενες 15 μέρες, έχουμε προβλέψει άλλες 2 θέσεις μόνιμων γιατρών ακτινοδιαγνωστικής ειδικότητας που, όπως αντιλαμβάνομαι, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Το κουβεντιάσαμε με τους γιατρούς το πρωί, είχαμε την ευκαιρία, είχαμε μια πλήρη ενημέρωση. Έχουμε βρει κάποιες λύσεις πέρα από την προκήρυξη των μόνιμων θέσεων. Έχουμε βρει κάποιες λύσεις που θα ανακουφίσουν το πρόβλημα και θα τις δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι μέχρι να πάρουμε τους καινούριους γιατρούς και λυθεί το πρόβλημα οριστικά, έχουμε εργαλεία που μπορούμε να ανακουφίσουμε πολύ την κατάσταση. Πολλά από αυτά τα εργαλεία μας το δίνει μάλιστα ο τελευταίος νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή το Δεκέμβρη. Είναι οι σύγχρονες μέθοδοι που μας επιτρέπουν και σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα να βρούμε λύσεις και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που εκ των πραγμάτων τα νοσοκομεία μας στα νησιά λόγω και της νησιωτικότητας είναι βέβαιο ότι πάντα θα υπάρχουν και πάντα θα παλεύουμε για να βελτιώνουμε συνεχώς την κατάσταση. Συναντηθήκαμε και με το Σωματείο, με τη διοικήτρια παρέα, ακούσαμε τα αιτήματά τους, είχαμε μια επικοδομητική και πολιτισμένη συζήτηση. Συναντηθήκαμε και με το Κέντρο Υγείας, το οποίο θέλω να τονίσω ότι δεν το έχουμε εγκαταλείψει και δεν θα το εγκαταλείψουμε, γιατί είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη και εμείς είναι ένα πόδι της υγείας η πρωτοβάθμια περίθαλψη, είναι ένας πυλώνας πολύ σημαντικός.
θα ενισχύσουμε και το κέντρο υγείας, κυρίως με ιατρικό προσωπικό, εκεί είναι η ανάγκη, με γιατρούς μας που αυτή τη στιγμή απασχολούνται στην πρωτοβάθμια, σε περιφερειακά ιατρία, αλλά περιοδικά μπορούν να καλύπτουν και το κέντρο υγείας Χίου, και με τη βοήθεια γιατρών του νοσοκομείου, ειδικοτήτων, όπως η δερματολογία για παράδειγμα, που θα μπορούσε 1-2 μέρες τη βδομάδα να κάνει εξωτερικά ιατρία στο κέντρο υγείας Χίου, αποφορτίζοντας την κίνηση από το νοσοκομείο και ταυτόχρονα υποστηρίζοντας και το πολύ σημαντικό έργο που γίνεται εκεί. Το ΕΚΑΒ είχαμε τη δυνατότητα, βρήκαμε, γιατί ξέρετε είναι μια ειδικότητα ο διασώστης που δεν είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα. Είναι μια ειδικότητα που είναι σπάνια, γιατί δεν μιλάμε για έναν απλό οδηγό ασθενοφόρου. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει εκπαιδευτεί να κάνει διάσωση. Καταφέραμε, βρήκαμε τρεις διασώστες που είχαν υποβάλει τα χαρτιά τους στον επικουρικό πίνακα και τους προσλάβαμε και τους τρεις. Είναι μια ένεση. Θέλουμε ακόμα και άλλους. Θα τους βρούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τη Δευτέρα υπογράφουμε τη σύμβαση κατακύρωσης του διαγωνισμού για τα καινούργια μικρού όγκου ασθενοφόρα, ένα εκ των οποίων προορίζεται για το Κέντρο Υγείας Πυργίου. Οπότε πιστεύω σε 6 μήνες το αργότερο να έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια, οι έλεγχοι, οι αδειοδοτήσεις κλπ. Και να είναι στο Πυργί και να λειτουργεί ένα καινούργιο σύγχρονο ασθενοφόρο μικρού όγκου.